Βλέπουμε από πίσω χαρακτηριστικά πλάνα από την περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου. Με το χιόνι βέβαια. Ήταν ο τρίτος χιονιάς ο οποίος επηρέασε αρκετά, χωρίς προβλήματα όμως ιδιαίτερα, την περιφέρεια Κρήτης από την αρχή του χειμώνα, από αρχές Δεκέμβρη μέχρι και σήμερα. Δεν το πολύ περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να χιόνιζε περί τα μέσα του Μάρτη, αλλά μας ήρθε και το καλό είναι να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε να κάνουμε με ένα θεματικό τουρισμό. Η αλήθεια είναι πως υποδομές ακόμα δεν έχουμε. Μακάρι κάποια στιγμή να αποκτήσουμε και να δρομολογήσουμε τις όποιες καταστάσεις. Μόνο η Κρήτη έχει να κάθεσαι κάπου, να έχεις το χιόνι στα πόδια σου και στα χέρια σου και αμέσως απέναντι να βλέπεις και να θαυμάζεις το απέραντο γαλάζιο και τη θάλασσα. Αναφέρομαι εκεί στις στροφές, στο κράσι που έχεις το χιόνι. Η αλήθεια είναι μπροστά σου και απέναντι βλέπεις εκεί το λιμένα Χερσονήσου και τα μάλια και το κρητικό πέλαγος. Λοιπόν, θέλω να πάμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να μπούμε σε ροή δευτέρου μέρους. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Στιβακτάκη, ο οποίος είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Οροπεδίου Λασιθίου. Την καλησπέρα μας, κύριε Στιβακτάκη. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας από Οροπεδίου Λασιθίου. Μια χαρά, χιονισμένα και πάλι. Χιονισμένα και πάλι, αλήθεια είναι, τρίτο-τέταρτη φορά που έριξε. Επειδή βρέθηκα στο οροπέδιο Λασιθίου το Σαββατοκύριακο, υπήρχαν κάτοικοι που μου είπαν το εξής, ότι αυτός ο χιονιάς είχε καιρό να πέσει στην περιοχή. Και οι παλιότεροι λένε ότι πολλά χρόνια δεν το έχουν ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Τρίτη-τέταρτη συνεχόμενη φορά, αναπανωτά μετά τα Χριστούγεννα, κάθε μέρα χιονισμένοι είμαστε. Διατηρείται και θα διατηρηθεί για πολύ ακόμη, η αλήθεια είναι, αυτό το σκηνικό. Οι προβλέψεις δίνουν και το Σαββατοκύριακο ξανά. Και το Σαββατοκύριακο πάλι, ενημέρωσε. Και το Σαββατοκύριακο νέο κύμα θα μας πλήξει. Εν τω μεταξύ, ανέφερα στον πρόλογό μου ότι ήταν κάπως διαχειρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή, οι δρόμοι παρέμειναν ανοιχτοί, δεν υπήρχαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, θέμα με βοσκοτόπια δεν υπήρξαν, σωστά? Όχι, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Ένα μικρό θεματάκι είχαμε με κάποια κινητή τηλεφωνία μία μέρα και με τα ιδιωτικά και ιδιωτικά κανάλια, τα οποία δεν έπαιζαν για ένα 24ωρο. Έχουν επανέλθει όλα κανονικά και λειτουργούν τα πάντα κανονικά. Μάλιστα. Ωστόσο, βρίσκεται σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, συνεργεία του Δήμου, σωστά? Όλο το χειμώνα, όλο το 24ωρο, ως και πριν από λίγο, ενεργούσαν τα μηχανήματα για τους ορεινούς όγκους. Μάλιστα. Παραμένουμε στην τιμότητα και προβλέπουμε και το νέο χιονιά. Αναφορικά τώρα με τα σχολεία και τη λειτουργία τους στο Δήμο σας. Τα σχολεία παράμειναν κλειστά. Τώρα προφανώς λόγω της πρωινές ώρες έχουμε παγετό. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο περιμένουμε να ανακοινώσει από τον Δήμαρχο. Είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο την περασμένη εβδομάδα και μου είχε πει ότι όποιος προσεγγίσει το οροπέδιο, επειδή ξέρετε, μετά το χιονιά ακολουθεί ο παγετός, θα πρέπει να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει, βέβαια, ισχύει ακόμα. Όχι, τις πρώτες πρωινές ώρες και τις κυβερνήσεις έχουμε παγετό. Είναι ένα θέμα με το παγετό. Μάλιστα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Φυσάει και αέρας, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι, ναι? Είμαστε στο οροπεδίου, είναι περιοχή Καρδαμούσα, είσοδο στο οροπεδίου. Είσοδος οροπεδίου, μάλιστα. Και όπως ανεβαίνεις πάνω για ψυχρό, εκεί έχει ακόμα περισσότερο αντιδήμαρχο, σωστά? Εκεί, ναι, είναι στο μισό μέτρο. Εδώ είμαστε γύρω 40 πόντους. Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή και πάλι. Όπως μας λέτε, υπάρχει ενημέρωση ότι θα έρθει και άλλο κύμα χιονιά που θα επηρεάσει μεταξύ άλλων και το οροπέδιο Λασιθίου. Όμορφο το χιόνι. Τυχεροί σταθήκαμε, διαχειρίσιμη κατάσταση. Δείξατε και αντανακλαστικά. Δείξατε και αντανακλαστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ελοχεύει κίνδυνος. Πάντα. Μάλιστα. Πάντα και κάτι πραγματικά πρώτο. Μάλιστα. Φυσάει και αέρας, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στιβακτάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,